Και εσύ εδώ. Απόψε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, αντιστεκόμαστε για την παραλία μας, για τον αιγαλό που μας ανήκει. Εκεί στέκονται πάνω από 30 χρόνια οι επιχωρήσεις μας. Δεν ενοχλήσαμε, δεν ενοχλούμε, δεν θα ενοχλούμε. Μη μας ενοχλείτε, γιατί θα σας ενοχλήσουμε. Γιατί με πίσα και με πουπούλα θα φύγετε από το Δημαρχείο, εάν αποφασίσετε να κόψετε το γυαλό στα δύο. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καλού Νερού μαζί με άλλους τοπικούς παράγοντες δίνουν απόψε δυναμικό παρόν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι στην ερημοποίηση νεκροφάκτες της περιοχής μας. Για λίγο πίσω, ρε. Γράβα, γράβα. Δεν είσαι στην αίθουσα. Πέστα, λαμογιές γράφουνε. Πέστα, ναι. Εγώ είμαι Κομπανάκι Νιούς. Το δάσος. Για να πάω να μου το πεις. Να δω. Εμείς οι τέτοιοι και οι άλλοι. Είμαι το δάσος. Εμείς δεν τα αγαπάμε. Να μπορείτε να σου ετρέψετε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Αρκετά πλέον. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Τι είναι εδώ. Εσείς μισό λεπτό. Εντάξει. Πρόεδρε, όλοι κάνουν μια πρόταση. Παρακαλώ. Η συνεδρίαση αυτή, η πρώτη αυτή συνεδρίαση, είναι αποκλειστική συνεδρίαση. Μόνο και μόνο για τον προϋπολογισμό μιας δημοτικής ενότητας. Ναι. Με ένα θέμα. Όταν τελειώσει αυτή η συνεδρίαση και μπούμε στην τακτική συνεδρίαση, θα έχετε τον λόγο να μην τραγούσετε. Σε 10 λεπτά. Καθίστε. 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 Αυτό συγγνώμη. Σε να έχετε σε καφέ. Καμία αντίρρηση. Καθίστε. Καθίστε. Που φυγεί. Σαν τα πόρτα θα βγουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα. Από παππούδες. Κύριε Αρχιτέ, θα σε ακούσουμε τους ανθρώπους. Κύριε Νασιόπουλε, έχετε το λόγο. Βασιλιάδες. Και δίκαιο παρόχη μας. Οι χελώνες που τις βρίσκαν οι κύριοι του Αρχαιώνα, τις βρήκαν από εμάς. Καλονερό, Αγαλιανή και Μπούση. Έχουν το ψήφισμα από πού την απόφαση την οποία την πήρατε προχθές για το, πώς το λένε, για τον παπά, την έχουν πάρει μπαϊράκι και τη γυρίζουν στο ΙΠΕΚΑ. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο παπάς και ο κάθε παπάς. Αν είναι σύνομος ο παπάς, θα προχωρήσει, δεν είναι. Αν μην προχωρήσει, δεν μας ενδιαφέρει ο παπάς. Μας ενδιαφέρει όμως ο τόπος μας, ο οποίος ο τόπος μας βάζεται παντακότερα. Μεταξύ αυτών λοιπόν διαβάζουμε στον τύπο το θάρρος της 12 Μαΐου που λέει αναμονή και αναστολή έκδοση οικοδομικών αδειών και τις απαγορεύσεις. Αναστολή και επιβολή απαγορεύσεων για έργα δραστηριότητας και άλλα αυστηρούς περιορισμούς. Μαθαίνουμε από το ΙΠΕΚΑ μέχρι και για καλλιέργειες δεν θα μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Είτε λέγονται θερμοκήπια, είτε λέγονται γιες ή ακάλυτα καλλιέργειες. Μεταξύ αυτών, διαβάζω στην απόφαση που έκανε την προχθεσινή σας απόφαση ο εισηγητής, ο κύριος Πετρόπουλος, ο οποίος λέει για το θέμα του παπά. Όμως προς Θεού, μην εμπλέκουμε το θέμα του παπά. Εμείς εδώ δεν έχουμε να υποστηρίξουμε τον παπά. Ο παπάς, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, αν είναι σύνομος, προχωράει. Λέει λοιπόν ο κύριος εισηγητής. Και επίσης το ζήτημα του περιβάλλοντος. Πάλι να βγω μέσα από τη δαμόκλεια σπάθη. Γιατί εκεί πραγματικά είμαστε υπέρ της λύσης ήπιων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση αυτά που ζητάει η αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή μια πλήρη ερημοποίηση που θέλει να το κάνει πάρκο ο αρχαίος. Εκεί είμαστε όλοι αλληλέγγυοι επίσης για το θέμα της αιτιολογημένης γνώμης, αυτά που λέει. Και όχι στην απαγόρευση δόμησης. Αυτά λέει ο εισηγητής, αυτά έχω ακούσει εγώ σε διάφορες συμβούλια που έχετε κάνει. Είσαστε ενάντια
είσαστε ενάντια στην μάλλον είσαστε υπέρ της ήπιας ανάπτυξης και στην όχι απαγόρευση της δόμησης και όχι στις ομπρέλες και όχι στις καντίνες. Αυτά έχω ακούσει από εσάς μέχρι σήμερα. Αν τίποτα έχει αλλάξει, να μου το πείτε. Βεβαίως και οι καντίνες, δεν μπορεί να λέω εγώ φτιάνω καντίνα και να ξενοδοχείο με καλάμια. Όχι βέβαια, γιατί το κάτω παρακάνουμε δηλαδή και αυτά ή δεν ξέρω τι άλλο. Ό,τι είναι σύνομο. Θέλουμε απόφαση λοιπόν, βάσει αυτών των αποφάσεων που είχατε πάρει και για τις αρχαιόλογα και για το περιβάλλον και για την όλη την περιοχή. Δηλαδή, ήπια ανάπτυξη, ναι στις καντίνες, όχι απαγόρευση στη δόμηση. Είπαμε όχι παπά, το ξαναλέω αυτό. Και ό,τι είναι πραγματικά που συνάδει με το περιβάλλον. Και η δόμηση να είναι μια αυστηρότητα του νόμου. Αυτό δεν ψηφίσατε εμείς. Ποιος? Μαγούλια ψηφίσατε, μαγούλια. Όχι, όχι, ψηφίσατε τον παπά. Ψηφίσατε. Ο παπά δεν μας ψηφίσατε. Τη νύχτα, τι ψηφίσατε. Κύριε Βασιλιάδη, συνεχίστε τους παρακαλώ. Λοιπόν, και τελειώνω να μην σας κουράζω. Κάντε λίγο ησυχία να ακούγεται. Και επειδή είμαστε και εμείς φίλοι, συγγνώμη, Παρασκευά, και επειδή είμαστε και εμείς φίλοι του δάσους, δεν είναι αυτοί οι κύριοι που λένε, γιατί εμείς ζούμε εκεί και κινδυνεύει το δάσος δυτικά, δεν κινδυνεύει ανατολικά, εισαγωγικά, από μένα. Διότι εκεί που είναι, κάπου θα έχω φάει. Το έφτιασα, Βασίλη, κίνησε γιατί. Κάπου θα έχω φάει δάσος. Όμως και κάτι κύριοι και κυρίες που φωνάζανε εδώ πέρα, δεν ξέρετε ότι έρχονται σε επαφή με Ρώσους και Σουηδούς για να βολήσουν τα κτήματά τους. Λοιπόν, τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, σας παρακαλώ πολύ, αυτό που λέει η εισήγηση και έχετε τόσες πάρει αποφάσεις για τις χελώνες, το επίσης ζήτημα του περιβάλλοντος. Πάλι να βγω. Το επαναλαμβάνω μέσα από τη δαμόφια σπάθη, γιατί εκεί πραγματικά είμαστε υπέρ της λήψης ήπιων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση αυτά που ζητάει η ελληνική γνώμη. Εκεί είμαστε όλοι αλληλέγγυοι επίσης. Όχι στην απαγόρευση της νόμισης. Και στις καλλιέργειες μας φυσικά. Διότι έτσι πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε. Εννοείται ρε Δαμόφια, δεν είπα κανένα. Όχι εννοείται. Εδώ το συμφώνει. Το έχει πάρει ο Αρθιέλος του Ιππεκά και το κάνει μπαϊράκι αυτό το πράγμα. Θα μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Ο Αρθιέλων έχουμε πληροφορίες ότι έχει κάνει πρόταση υπόμημα στο Ιππεκά στην Επιτροπή και λέει μηδενική δόμηση από τον Αρκαδικό μέχρι την Έδα. Μέχρι την Έδα. Και η απόφαση δική μας είναι υποστηρικτική. Βεβαίως. Συναδελφοί μου, να τηρήσουμε μια διαδικασία. Να τηρήσουμε μια διαδικασία. Κύριε Βασιλιά, δεν τελειώσατε. Δεν τελειώσα τόσα χρόνια. Δεν τελειώσα να προκύψει τίποτα άλλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Για κάτσα, συνάδελφοι, όποιος το ζητήσει, θα του δοθεί.